Εγώ είμαι από τα τελευταία σπίτια του χωριού. Κατά τις 11 παρά ακούσαμε τη βουή. Το αεροπλάνο πέρασε πάνω από τα σπίτια μας, χαμηλά. Λέω ότι η γυναίκα μου τους χειρέτησε κιόλας. Το ξέρω ότι ήταν χαμηλά. Μετά βλέπω, λέω τη γυναίκα μου, αυτό λέω καίγεται το αεροπλάνο. Λέω, αυτό λέω θα πες, ώσπου να πω θα πες, μπαμ μια μέσα στα αυτά, έκανε μια μεγάλη λάμψη, ξέρω εγώ, που κίνησε ο τόπος, εκείνο ήτανε. Επήγαμε μετά ύστερα με τα μάξια να το βρούμε εδώ, εκεί ξέρω εγώ, ψάξαμε ας πούμε. Τελικά είδαμε που ήταν, αλλά δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε κοντά. Από μακριά το βλέπαμε. Αυτή ήταν, δηλαδή, κινδύνεψαν τα σπίτια μας εκεί κάτω. Πέρασε δηλαδή πάνω από τα σπίτια. Πολύ χαμηλά. Πάρα πολύ χαμηλά. Τρομάξαμε. Μόνο μία. Έγινε μεγάλη έκρηξη και μετά συνέχεια ακούγονταν οι κρίξεις, ας πούμε. Συνέχεια δεν είχε σταματήσει καθόλου η έκρηξη. Επί 2 ώρες εκεί πέρα περίπου οι κρίξεις γίνονταν, ας πούμε. Ναι. Η κινητοποίηση, αστυνομία, πυροσβεστική, φαντάζομαι ήταν άμεση. Άμεση ήταν. Εμείς όταν πήγαμε ήδη τα πυροσβεστικά γύριζαν να βρουν μέρος για να μπουν μέσα στην τοποθεσία. Βέβαια εμείς επειδή είμαστε τοπικοί, εγώ επειδή σε κυνηγούσα και όλα, στα ήξερα τα μέρια και μέσα, αλλά δεν μπορούσα να πω, είχε μέρος για να πάνε, δρόμο κανονικό, χωματόδρομο, αλλά πού να τους βρεις τώρα, να τους εννοηθείς, να πεις, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, κάνουμε το κορόιδο, ας πούμε, δεν είπαμε τίποτα, ψάξαν, γύρισαν, τελικά πήγαν κοντά στο καμένο. Τώρα βλέπουμε συνεχίζει να έχει και στρατιωτικά οχήματα, συνεχίζει ναι, κοίταξε, τώρα κάνουν έρευνες τώρα. Τώρα θα, όπως ακούσαμε, ας πούμε, θα κάνουν καμιά εβδομάδα, θα κάνουν έρευνες όλη την περιοχή και μέσα, μήπως βρουν βλήματα και τέτοια, γιατί αυτό πρέπει να έχει βλήματα. Δεν είχε, ας πούμε, βλήματα. Όπλα δεν πιστεύουν, γιατί όπλο δεν βρέθηκε κανένα, ας πούμε, πουθενά πεταμένο. Απλώς βλήματα, όπως είδαμε και στο αυτό σου βίντεο που έδειξαν αυτοί, είχε κάτι οβίδης, κάτι αυτά εκεί πέρα, τα δείξαν, ας πούμε. Οι οδηγίες ήταν για εκείνο το βράδυ τουλάχιστον να μην βγείτε από τα σπίτια, να κλείσετε πόρτες παράθυρα. Ναι, ναι, ήταν η οδηγία τέτοια. Τώρα τι οδηγίες έχετε? Τώρα είπαν ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, θέμα μόλυνσης και τέτοιο, ξέρω εγώ, δεν έχει τίποτα, ας πούμε. Υπάρχει μια μυρωδιά, ωστόσο, στην περιοχή κοντά. Εκεί τώρα. Καμένα. Κάηκαν τόσα πλαστικά εκεί πέρα. Αυτό το αεροπλάνο ήταν, ξέρεις, πλαστικά και τέτοια. Άσε έγινε μεγάλη έκρηξη. Φοβηθήκατε, τρομάξατε? Όχι, δεν τρομάξαμε γιατί ήταν μακριά. Έφυγε μακριά, ας πούμε. Αν έπεφτε εδώ κοντά στα σπίτια μας, τώρα θα ήμασταν εξαφανισμένοι όλοι. Θα δούμε. Από πάνω από τα σπίτια πέρασε καμιά 200 μέτρα, 150 μέτρα, ας πούμε, πιο κάτω από το τελευταίο του σπίτι. Και εγώ και κάτω είμαι στα τελευταία τα σπίτια από εδώ μέσα. Δηλαδή. Επισκέφθηκαν εδώ την περιοχή από το Δήμο, έτσι να πήγε να σας ενημερώσουν, να σας δώσουν? Όχι. Βέβαια δεν. Απάνω πήγανε στα καφενεία, ας πούμε, ρωτή, όπως ρωτάτε εσείς τώρα εμένα, πήγανε, ρωτήσανε, ας πούμε, για αυτό το πράγμα, ας πούμε. Με το Σάββατο το βράδυ εγώ έλυνα σταυρόληξο και ακούω ένα μπα πάνω από το σπίτι και λέω, τι είναι αυτό, λέω. Είναι σαν αεροπλάνο, θα πέσει πάνω στο σπίτι μας. Και εκεί απευθείας γίνεται ένας μεγάλος θόρυβος κρότος και κλείνει το φως. Κλείνει το φως, σηκώνουμε πάνω, ανοίγω την πόρτα από εδώ και βλέπω θεοσκότεινα τα πάντα, δεν υπάρχει ρεύμα και αεροπλάνο έπεσε και ανεβαίνουμε πάνω ύστερα στο μπαλκόνι και έβλεπαμε από εκεί εκρήξεις που γινόταν. Ναι, εγώ πήγαμε η ώρα μία, κατέβηκα κάτω για να κοιμηθώ και οι κρίξεις συνεχιζόταν. Και είχε πάει κάτω ο γιος μου εκεί, γιατί μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί από παντού, αυτοκίνητα τέτοια. Και μετά ήρθε και λέει, έγινε, λέει, πολύ, δεν μας άφησαν, λέει, να πάμε, λέει, πιο κοντά, λέει. Ακόμη και τώρα είναι αποκλεισμένο. Ναι, 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 όχι, 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 όχι. Η παροχή του ρεύματος αποκαταστάθηκε. Ναι, γρήγορα. Είπαμε δεν θα αργήσει, αλλά μετά από μια μισή ώρα πόσο ήρθε το ρεύμα. Δηλαδή στο χωριό. Μερικοί δεν είχαμε. Μερικοί δεν είχαμε πιο κάτω, αλλά εμείς, ας πούμε, που είμαστε λίγο πιο πάνω, είχαμε, ήρθε το ρεύμα. Και οι πρώτες οδηγίες ήταν να κλείσετε πόρτες και παράθυρα. Ναι, ναι, ναι. Να κλείσουν οι πόρτες, τα παράθυρα. Ερχόταν, αλλά λίγο, γιατί ο καπνός που ανέβαινε πάνω ήταν σαν μια λάβα, είναι εφαίστειο. Πήγαινε δεξιά και αριστερά, δεν ερχόταν προς επάνω, σε εμάς δηλαδή, που ήμασταν πάνω και βλέπαμε.
Αλλά την άλλη μέρα το πρωί που βγήκα έξω, βλέπω, δηλαδή μύριζε λίγο. Αλλά ήταν εκείνη την ώρα, εμένα ας πούμε ξανά δεν με ήρθε έτσι η μυρωδιά δηλαδή. Σας ενημέρωσαν τώρα ότι δεν υπάρχει κίνδυνο? Ναι, έτσι είπα, ναι. Στην αρχή φοβήθηκε ας πούμε ο κόσμος και μετά είπαν ότι δεν έχει, λέει. Δηλαδή φόβουσα για τέτοιο πράγμα τώρα.